Πώς θες να σου το πω, πως για σένα εγώ θα πεθαίνα. Πλησιάζει ο καιρός, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Κοίτα, έχω αγωνία, έχω τις θετικές μου μέρες, έχω και τις μέρες που είναι πιο δύσκολες. Αλλά όλα πηγαίνουν καλά και στις πρόβες και όλα και δεν έχω συναντήσει προβλήματα. Το τραγούδι έχει αγαπηθεί, γι' αυτό και μόνο είμαι χαρούμενη, δηλαδή δεν έχουμε γκρίνια για το τραγούδι. Και αυτό είναι, όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω μας. Ο κόσμος έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, την υποστήριξή του. Ξέρω ότι έχουμε πολύ θετικά σχόλια από Ευρώπη. Συνεχίζουν και ανεβαίνουν τα views κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Θα ήθελα να πούμε στη δεκάδα τουλάχιστον. Με αυτό το τραγούδι τουλάχιστον θα ήθελα να πούμε στη δεκάδα. Τι θέμα θα έχει η εμφάνισή σου, θα έχει κάποιο θέμα όπως είδαμε στο βίντεο κλιπ, θα είναι κάτι το θέμα είναι πάντα η Ελλάδα. Το τραγούδι αναφέρεται στην Ελλάδα και στους Έλληνες και θα κρατήσουμε το θέμα χωρίς να γίνουμε γραφικοί. Το ρούχο πώς θα είναι, το έχεις βρει? Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Τώρα σχεδιάζεται. Τώρα κάνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν θα είναι αρχαιοελληνικό με την έννοια να ξέρεις τόσο γραφικό. Θα δούμε, ακόμα εξελίσσεται. Έχεις μιλήσει ή αν θα ήθελες να μιλήσεις με την Έλενα Παπαρίζου, επειδή ξέρω ότι και ο μπαμπάς σου έχει συνεργαστεί μαζί της μετά την Eurovision? Έχω μιλήσει με την Καλομήρα, έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους, με τους Freaky Fortune που είναι πολύ φίλοι μου. Με την Έλενα δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Δεν τύχει μάλλον, πιστεύω θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και με την Έλενα. Look at me, I'm a beautiful creature. Ποιο τραγούδι από τις χώρες που έχεις ακούσει θεωρείς ότι είναι πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για την ελληνική συμμετοχή, γενικά για την πρωτιά της Eurovision? Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ είναι από τα αγαπημένα, με την Νέτα, που έχει γίνει πολύ ιδιαίτερη, πολύ καλή καλλιτέχνητα είναι. Και δικαίως έχουν πει ότι το κομμάτι είναι πολύ καλό, πολύ ξεχωριστό. Νομίζω αυτή είναι η επικίνδυνη, γιατί όλοι την έχουν ήδη πρώτη.